Ο σχεδιασμός και οι δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Αντιπεριφέρεια με την παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων. Βασικός στόχος της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και συνεργασία για την εκτέλεση έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών. Να επεκτείνονται τα περίπολα κυρίως στις ορεινές περιοχές σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και να γίνονται ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη δίωξη των ατόμων που θα συλλαμβάνονται να ρίχνουν σκουπίδια στις χωματερές. Το λιμεναρχείο να έχει σε ετοιμότητα ένα φεριμπότ συνεννόηση με τις ναυτιλιακές εταιρείες για τη μεταφορά προσωπικού και μηχανημάτων στη Θάσο. Έτσι, να διανυκτερεύει δηλαδή το φεριμπότ στην Κομωτινή. Στην Κεραμωτή και βέβαια σε περίπτωση πυρκαγιά στη Θάσο να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα μέσα και το προσωπικό που θα πάρει μέρος στην κατάσβεση. Έχουν κληθεί όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς, Δήμοι, η πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία και οι εθελοντές για το συντονισμό των δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε για την πρόληψη και την ετοιμότητα όσον αφορά την θερινή περίοδο ενάντια στις πυρκαγιές. Έγινε μια εκτενής συζήτηση και τοποθετήσεις από όλους τους συμμετέχοντες για τους προβληματισμούς και για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των δράσεων. Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα με διάφορες υπηρεσίες όπου συμφωνήσαμε να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και έγινε και αναφορά για το αντιμετώπιση των φαινομένων του χειμώνα όπου όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό που συντελέστηκε και η μάχη που δόθηκε ώστε να κρατήσουμε όλους τους δρόμους της περιφερειακής ενότητας ανοιχτούς παρόλα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τον χειμώνα αυτό.